Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους βρισκόμαστε ξανά από κοντά. Τάσεις. Πάντα μας απασχολούν οι τάσεις, πάντα μας ενδιαφέρουν, πάντα τις κυνηγάμε, άλλοτε τις φτάνουμε, άλλοτε τις φτάνουμε, άλλοτε μας κυνηγάνε εκείνες. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε για τις τάσεις είναι ότι πέρα από το να τις κυνηγάμε, το κλασικό θα είναι αυτό που πάντα θα είναι διαχρονικό. Πάντα. Αυτό δεν θα αλλάζει. Το μαύρο θα είναι πάντα το νέο μαύρο και στην περίπτωση το μπαρ, το νεγκρόνι, το μαρτίνι, το old fashion, η μαργαρίτα, το gin and tonic, οτιδήποτε ξέραμε και αγαπούσαμε τόσα χρόνια θα ξέρουμε και θα αγαπάμε για πάντα. Άλλωστε, ό,τι και να πούμε για τάσεις και για trends, τη στιγμή που το λέμε, κάπου έχουν ήδη πάψει να ισχύουν τα πάντα. Σε μια περίοδο, λοιπόν, που η πανδημία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στον τομέα της εστίασης, νομίζω ότι η ουσιαστική τάση, καλός ή κακός, είναι η επιβίωση αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που, λοιπόν, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αυτό, θεωρώ πως πρέπει να γυρίσουμε πολύ, πολύ πίσω στις βάσεις της εστίασης, στις βάσεις της φιλοξενίας, όπου, δηλαδή την ποιότητα, την ευγένεια, το άψογο σέρβις, και την ουσιαστική έννοια της φιλοξενίας. Γιατί νούμερο ένα τάση, καλός ή κακός, ειδικά έτσι όπως είναι τα πράγματα, σίγουρα θα είναι το χαμόγελο. Η έννοια του χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και που σας εξυπηρετώ, θεωρώ ότι είναι πλέον πιο καθοριστική από ποτέ και αυτό τα βλέπουμε σε όλα τα μπαρ του κόσμου. Τι πίνουμε όμως στα μπαρ του κόσμου το 2022. Μέσα από τη δουλειά μου έχω τη χαρά να ταξιδεύω πολύ και να απολαμβάνω τον κόσμο μέσα από φανταστικά εστιατόρια και φανταστικά μπαρ. Οπότε θα προσπαθήσω μέσα στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω κιόλας, να πούμε μια περίληψη και μια σύνοψη του τι συμβαίνει στα μπαρ του σήμερα και τι είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει κάποια μπαρ να ξεχωρίζουν από κάποια άλλα. Είμαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί ένα από τα βασικότερα global trends μας αφορά πάρα πάρα πολύ άμεσα για πάρα πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι άλλο από την τοπικότητα. Οι Έλληνες παραγωγοί, ξέρετε και από ό,τι βλέπετε, γιατί όλοι στον ίδιο χώρο είμαστε, γίνονται όλο και καλύτεροι, με όλο και πιο προσεκτικές παραγωγές, είτε αυτό αφορά σε ένα απόσταγμα, είτε σε κάποιον που παράγει φρούτα, είτε σε κάποιον που παράγει κρασιά, οτιδήποτε και να συμβαίνει. Έχουμε εποχές ακόμα, έχουμε γεύσεις. Η τοπικότητα είναι η νούμερο ένα τάση σε παγκόσμιο επίπεδο και όλη η λογική του Think Local και Act Global είναι και κάτι που απασχολεί όχι μόνο τα παγκόσμια μπαρ, αλλά και τα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ένα ελληνικό μπαρ να ξεχωρίσει από εκείνο της Νέας Υόρκης και ένα ιταλικό να ξεχωρίσει από εκείνο του Βιετνάμ. Και αυτό γιατί η τοπικότητα θα παίξει τον καθοριστικό της ρόλο. Πώς μπορούμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα να εντάξουμε την τοπικότητα μέσα στο μπαρ μας και μέσα στα ποτά μας? Φυσικά, κυρίως μέσα από τα σπουδαία αποστάγματά μας. Έχουμε το τσίπουρο, έχουμε τη μαστίχα, έχουμε το ούζο, έχουμε μαγικά κρασιά, πλέον έχουμε βερμούτ. Έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία πάντα θα δώσουν τον διαφορετικό τόνο και θα είναι αυτά που ουσιαστικά θα θυμάται ο επισκέπτης μετά, ειδικά σε μια τόσο τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με σπουδαία ξενοδοχεία, με σπουδαία νησιά και με σπουδαία project. Θεωρώ ότι έτσι είναι ο βασικός τρόπος για να κάνουμε το μπαρ σε οποιοδήποτε νησί, σε οποιοδήποτε προορισμό, να ξεχωρίσει από της Αθήνας, από της Ιταλίας, από της Νέας Υόρκης και να σταθεί άξια σε αυτό που συμβαίνει πλέον στην παγκόσμια μπαρ σκηνή. Μιλάω πάντα φυσικά για εμφιαλωμένα προϊόντα. Αναφέρομαι πάντα σε bartenders που θα έχουν φροντίσει όχι απλά να έχουν ένα απόσταγμα πίσω από τον μπαρ τους, αλλά και να γνωρίζουν δύο πράγματα γι' αυτό, να ξέρουν τι να πούν και πώς να το πρεσβεύσουν. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να απολαμβάνεις το Σαντορίνι στο ηλιοβασίλεμα και να πίνεις ένα κοκτέιλ που είναι μοναδικό, όχι επειδή είναι γευστικό, ούτε επειδή έχει αφρούς, ούτε επειδή έχει φανφάρες. Μοναδικό το κάνει η ίδια του η ουσία. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα τσίπουρο. Πέρα όμως από τα αποστάγματα, υπάρχουν φρούτα, υπάρχουν βότανα, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορούν να μας βάλουν σε ένα τρυπάκι και σε ένα mindset να βάλουμε την τοπικότητα μέσα στα κοκτέιλ μας. Όπως για παράδειγμα τα φρούτα ή και τα μυρωδικά. Δεν υπάρχει λόγος. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές γαρνιτούρες lime. Δεν βρίσκω τον λόγο να έχουμε στην Ελλάδα με τα φανταστικά της βότανα lime ως γαρνιτούρα. Άλλο συστατικό φυσικά και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο και αποδεκτό. Έχουμε φανταστικά δεντρολίβανα, έχουμε βασιλικούς, έχουμε θυμάρια, έχουμε θρούμπια.
Σίγουρα τους κρίνω ότι αυτά τέτοιου είδους γαρνιτούρες είναι πολύ πιο ουσιαστικές και δίνουν τη διαφορετικότητα στο ποτό. Βλέπουμε βρόσιμα άνθρη, αυτά τα καπουτσίνο, όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα έχουμε φάει, όλοι τα έχουμε μυρίσει, όλοι τα έχουμε επεξεργαστεί. Έχουμε φανταστικά χαμομήλια στην Ελλάδα, θα μπορούσαν κάλλιστα να αντικαθαστήσουν και να δώσουν μια unique εμπειρία. Γιατί είναι πολλές οι φορές που έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία σε μέρη και σε μπαρ και είναι πάρα πολλές φορές που έχουμε χαρακτηρίσει μπαρ, πήγα σε ένα φανταστικό μπαρ και πια ένα φανταστικό, δεν θυμόμαστε τι ήτανε. Ακόμα και ένα gin and tonic μπορεί να γίνει φανταστικό και όχι λόγω των τεχνικών του. Ένα gin and tonic σε ένα στενό ποτήρι με μια φέτα από lime μπορεί κάλλιστα στην Ελλάδα με τη φανταστική της εποχικότητα να έχει το χειμώνα πορτοκάλια, το καλοκαίρι την άνοιξη φράουλες, το καλοκαίρι κεράσια, πεπόνια. Έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο που όλη η τάση της εποχικότητας είμαστε, ξαναλέω, πολύ πολύ τυχεροί που μπορούμε να την εντάξουμε με κάθε τρόπο μέσα από τα μπαρ μας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό, δεν είναι το θέμα του use Greek, είναι το θέμα ότι όταν θα πάμε στη Σκωτία, εννοείται ότι θα ζητήσουμε να πιούμε single malt και ότι αν σε ένα μπαρ μας πούνε ότι δεν έχουνε, θα είναι τουλάχιστον γελίο. Ή είναι σαν να πάμε στο Μεξικό και να μας πούνε εμείς εδώ τεκίλες δεν σερβίρουμε. Φυσικά είναι αντίστοιχα awkward στα αυτιά του κόσμου, των εκατομμυρίων τουριστών μας, αλλά πλέον και στους σκεπτόμενους ανθρώπους που βγαίνουν στα μπαρ ή ταξιδεύουν σε μέρη, να πηγαίνεις και να σου λένε εμείς ελληνικά αποστάγματα δεν χρησιμοποιούμε. Seasonality. Σχετικό και όχι σχετικό, πάντα άμεσα συνδεδεμένο. Είναι πολύ μεγάλη τύχη, ξαναλέω, που έχουμε ακόμα εποχές στην Ελλάδα. Είναι μία από τις επικρατέστερες τάσεις η χρήση υλικών στο πικ της γεύσης τους, στο πικ της ωριμότητάς τους, στο πικ της γεύσης τους. Τα μενού πλέον δεν μένουν σταθερά. Παλιά βλέπαμε ότι ένα μπαρ ή ένα εστιατόριο, αλλά ας μιλήσω για μπαρ συγκεκριμένα, άλλαζε το μενού του και ξεχνιόταν. Μετά από ένα χρόνο μπορεί και να το ξανάλλαζε. Μετά από δύο επίσης. Το seasonality είναι μία από τις επικρατέστερες τάσεις. Πλέον στα πολύ καλά μπαρ βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι άλλες οι συνταγές που προτείνονται, οι παραλλαγές που προτείνονται για τα Χριστούγεννα, άλλες εκείνες που προτείνονται το καλοκαίρι, άλλες το χειμώνα, τα μήλα γίνονται κεράσια, τα πεπόνια γίνονται πορτοκάλια, τα βερίκοκα, πολλοί τα βλέπουμε να τα χρησιμοποιούν, seasonal. Και όσο πιο local, τόσο και καλύτερο. Είναι και ένας τρόπος να μειωθεί και το ενεργειακό αποτύπωμα, που πλέον και αυτό αφορά και θα το δούμε στη συνέχεια. Και είναι και ένας τρόπος να στηρίξουμε μικρούς παραγωγούς, μικρές κοινωνίες και να εντάξουμε έτσι και πάλι τη διαφορετικότητα μέσα στο ποτό μας, χωρίς ουσιαστικά να έχει χρειαστεί ούτε να επενδύσουμε σε εξοπλισμούς, ούτε σε μεγάλες τεχνικές, ούτε σε τίποτα. Πάντα όταν σκεφτόμαστε πιο απλά, είναι και το πιο πετυχημένο και δεν λέω τίποτα άλλο, το χρησιμοποιήστε εποχικά φρούτα και βότανα για τις συνταγές σας. Mindful bartending. Ό,τι είναι mindful, ό,τι είναι thoughtful, ό,τι έχει ευαισθησίες, ό,τι έχει περισσότερο σκέψη πίσω από το acting, είναι πάντα και αυτό που απασχολεί και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι θα απασχολεί και περισσότερο. Αυτό στο κομμάτι του bar μεταφράζεται με τα no and low alcohol cocktails. Το after office το ακούμε συνέχεια ως έννοια. Το early drinking επίσης. Το έχω ένα ξενοδοχείο με πισίνα, έχει 45 βαθμούς, είναι μεσημέρι. Πιστέψτε με, δεν θέλω να πιω ούτε ένα Manhattan, ούτε ένα old fashion. Θέλω να πιω κάτι, ένα spritz, κάτι δροσερό, κάτι με bubbles, κάτι με κρασί. Πολύ κρασί βλέπουμε πλέον στα μπαρ. Κρασί με διάφορες μορφές. Κρασί αφρόδες, βερμούτ, ενισχυμένα σέρι. Φανταστικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν αυτή την χαμηλότερη αλκοολική ένταση με περισσότερο βάθος. Τα φρούτα. Φυσικά και τα φρούτα είναι ένας βασικός τρόπος για να δημιουργήσουμε no and low alcohol cocktail, χωρίς φυσικά να μιλάω μόνο για φρουτοχυμούς. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με χαμηλής αλκοολικής έντασης ή και φυσικά υπάρχει και η τεράστια κατηγορία των αποσταγμάτων που έχουν 0% αλκοόλ και μιλάμε για πολύ πολύ premium προτάσεις, οι οποίες βρίσκουν χώρο στα μπαρ του κόσμου και φυσικά και της Ελλάδας. Και ερχόμαστε στο κομμάτι του sustainability. Είπαμε ότι οτιδήποτε mindful, αλλά και επειδή
βλέπουμε και το ίδιο ο πλανήτης δεν είναι και στα καλύτερά του, από τον πιο απλό μέχρι τον πιο πολύπλοκο τρόπο, όλοι μας, ακόμα ή μάλλον και κυρίως για μένα, χώροι οι οποίοι απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό, φιλοξενούν πάρα πολύ κόσμο, προτείνουν συνέχεια πάρα πολλά πράγματα, σερβίρουν, κάνουν, οφείλουν να έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ή και στο μπροστά, ένα κομμάτι του να σκεφτόμαστε έναν πλανήτη που καίγεται, έναν πλανήτη που πλημμυρίζει, έναν πλανήτη που βρέχει όταν δεν πρέπει, που δεν βρέχει όταν πρέπει και γενικά έναν πλανήτη που υποφέρει. Θα αλλάξουμε τον κόσμο, σίγουρα όχι, αλλά λίγο-λίγο ένας κάθε φορά, ένα μαγαζί κάθε φορά, ένα μπαρ με 5 άτομα ή ένα ξενοδοχείο με 10.000 άτομα, φυσικά, και μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε πως πλέον υπάρχουν μπαρ ή και ξενοδοχεία ή και εστιατόρια ή και χώροι που έχουν 100% αυτονομία στα κτίρια τους. Είναι κάτι που το συναντάμε όλο και περισσότερο. Και εκεί που μας ξάφνιαζε, πλέον γίνεται, είναι πολύ λάθος η λέξη τάση, αλλά είναι η ανάγκη, γιατί βλέπεις ανθρώπους που σκέφτονται και κάτι παραπέρα από τον εαυτό τους. Σκέφτονται την ευρύτερη κοινότητα. Βλέπουμε άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, φυσικά και λογικό, αλλά καταργούν τα καλαμάκια, δεν χρησιμοποιούν καλαμάκια, χρησιμοποιούν από ένα χρησιμοποιούμενα. Ή προτείνουν στον επισκέπτη ότι ξέρεις τι, το κοκτέιλ που σου έφτιαξα δεν έχει κανένα λόγο να του βάλεις καλαμάκι, ούτε χάρτινο, ούτε μεταλλικό, ούτε τίποτα. Έτσι θα έχεις και μια περισσότερη ένταση στις αισθήσεις σου, κάτι που ισχύει. Το ίδιο και με τον καφέ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που υπάρχει πολύ στο εξωτερικό και βοήθησε και η πανδημία σε αυτό, είναι στα to-go cocktail. Όλοι πλέον, και αν όχι όλοι, περισσότεροι κάνουν to-go cocktail και δίνουν κίνητρο στον πελάτη να φέρει το δικό του cup. Ένα cup το οποίο όταν θα είναι και επαναχρησιμοποιούμενο, μπορεί να έχει και το brand, το logo του μαγαζιού, μπορεί και όχι. Μπορεί και να είναι από ανταγωνιστικό, ή να είναι από καφέ, ή να είναι από κάτι άλλο, να είναι από το σούπερ μάρκετ αγορασμένο. Δεν έχει σημασία, δίνουν κίνητρο στον κόσμο να φέρει το δικό του cup, αντί να υποχρεώσουν το μαγαζί και να έχει πλαστικά ή χάρτινα, ή σχεδόν οικολογικά ή τελείως οικολογικά, γιατί και πάλι το waste είναι waste και στο 100% χάρτινο. Είναι μια μεγάλη τάση που έρχεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα και φυσικά υπάρχουν 1 εκατομμύριο τρόποι για να την υιοθετήσουμε περισσότερο. Μέσα όμως σε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, μην ξεχνάμε πως είναι και η ώρα για εξερεύνηση. Τα μπαρ μας έλειψαν, η επαφή μας έλειψε, η μουσική μας έλειψε, τα πάντα μας έχουν λείψει. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι και στον ίδιο τον bartender σίγουρα έχει ρίψει πάρα πολύ να δείξει την δημιουργικότητά του. Είναι η ώρα να πειραματιστεί, είναι η ώρα να δοκιμάσει, να επενδύσει στο πιο premium, να μάθει το πιο premium, να μάθει το διαφορετικό, να μάθει τον πολύ μικρό παραγωγό, να προτείνει κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Ήμασταν όλοι σχεδόν 2 χρόνια κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε έξω και να δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί και κάτι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Που στην Ελλάδα αυτό προσφέρεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους που είπαμε και προηγουμένως. Φυσικά σε όλο αυτό να μην ξεχνάμε και τα social media. Πάντα θα είναι μια τάση και πλέον ούτε αυτό είναι τάση, είναι ανάγκη. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Οπότε θεωρώ ότι να κάνουμε πλέον και όμορφα ποτά και να έχουμε όμορφα μπαρ και να έχουμε καλοντυμένους bartenders, περιποιημένους, όλο αυτό βοηθάει και στην εικόνα μας, γιατί με ένα share γίνονται πολλά παραπάνω και γίνεται ένα effect που ένας θα τον προτείνει στο άλλο και ο άλλος τον παράλλο και έτσι θα μάρχες έρχεται και ο κόσμος. Πολύ συνοπτικά, εγώ αυτά είχα να πω. Ελπίζω τα μπαρ να συνεχίσουν να δείχνουν τάσεις, να δείχνουν το δρόμο και να προσφέρουν κυρίως την εξωστρέφεια, το χαμόγελο και όλη αυτή τη χαρά και τη διαφορετικότητα που μας αρέσει και που μας έλειψε τόσο καιρό.